Καλησπέρα σας φίλοι μου και φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο MacBook Video. Στο σημερινό δείπνο θα απολαύσουμε τηγανιτό μπακαλιάρο με τηγανιτές πατάτες, με τζατζίκι και σκορδαλιά και επίσης καλαμάρι με τηγανιτές πατάτες, μία μπίρα Carlsberg θα πιούμε και για επιδόρπιο ένα cheesecake. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε. Δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, φίλες, για να γίνει η παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Ας το απολαύσουμε. Hello my friends, and welcome back to a new Magma video. Today the dinner we enjoy is fish and chips and squid with chips and of course two dips, tzatziki and one more. Of course we drink Carlsberg beer and for dessert we have that cheesecake. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want, your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want, send my video and my channel to your friends to be our company bigger. Thank you so much. I want to send my greetings to all the subscribers and everyone who wants to support my channel. Let's enjoy. Ωραία φιλαράκια μου, πολύ ζέστη όπως βλέπετε. Ας βάλουμε λίγη μπερίζα Carlsberg. Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να έχω πιει ποτέ από αυτήν και θέλω πολύ να δοκιμάσω. Είναι πίλς κι αυτή, πίλσνερ. Για να δούμε. Και μυρίζει τέλεια. Ωραία, εδώ έχουμε και το cheesecake για μετά για το επιδόρπιο, τέλεια. Ωραία φρεράκια μου, ας ξεκινήσουμε. Πατατούλες, τηγανιτές. Έχουν πολύ ωραία που τηγανίστηκαν. Τις βάζω. Πώς να το πω, βαριά ένα 6 στα 10. Αυτό το τύπι αλλιού σταλάτα. Δεν ξέρω, μου θυμίζει. Κάτι σαν σκόρδο είναι. Σκορδαλιά. Δεν ξέρω. Για να δούμε τον μπακαλιάρο τον τηγανιτό. Είναι πολύ ωραία τηγανισμένος. Θα το βάλω ένα 9 στα 10. Και μαζί με τη σκορδαλιά είναι πολύ ωραίος. Αλλά πάλι 9 στα 10. Στην υγεία της αξίας. Ωχ, παιδιά. Αυτή η μπέρα, η Carlsberg, άνετα παίρνει ένα δεκάρι. 10 τη βάζω. Τέλεια είναι. Για να δούμε. Τζατζίκι με, πώς το λένε, καλαμάρια. Και τα δυο μαζί κάνουν τέλειο συνδυασμό. Και οι πατάτες εδώ από το καλαμάρι 6 παίρνουν, 6 στα 10. Για να δούμε τώρα το καλαμάρι σκέτο. Χωρίς τζατζίκια, χωρίς τίποτα, χωρίς πατάτες, πώς θα είναι. Πώς θα το βάλουμε. Θα το βάλω και αυτό ένα, επειδή δεν είναι ζεστό, δηλαδή ότι βγήκε πρόσφατα από το τηγάνι. Βέβαια δεν ξέρω και αν έφταγε και η ώρα που έκανε για να έρθει με το delivery. Άντε και αυτό ένα 9 στα 10. Χαλιστικά. Το μόνο πρόβλημα μέχρι στιγμής που δεν έχω βαθμολογήσει χαριστικά είναι η μπίρα. Η μπίρα το αξίζει το δεκάρι.
Λοιπόν, με ρωτάτε στα σχόλια να σας πω με πότε για την Αγγλία που ήμουνα. Έχω μιλήσει σε βίντεο όσο αφορά τα μέρη που είχα δουλέψει και τις χώρες, αλλά θα το ξαναπώ για τους καινούργιους subscribers που φαίνεται το είδαν το βίντεο και με ρωτάνε για να μάθουν. Παιδιά, ήπειρε τέλεια. Θα πάω να πάρω άλλη μια τετράδα. Εγώ το 2015 είχα ξεκινήσει τους τρεις τελευταίους μήνες του 2015, είχα πάει σε ένα πρόγραμμα από το καριέρα.gr που από εκεί βρίσκεις δουλειές για το εξωτερικό πολύ εύκολα. Είχα πάει για να δουλέψω ως νοσηλευτής στη Γερμανία. Βέβαια, από αυτή την ιστοσελίδα εύκολα βρίσκεις δουλειά στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία. Αλλά πρωτού πας πρέπει να κάνεις κάποια μαθήματα για τη γερμανική γλώσσα, γιατί εκεί πήγα εγώ, στη Γερμανία. Τέλος πάντων, ανάλογα το πόσο εύκολο θα φανεί στον καθένα γερμανική γλώσσα, το μαθαίνει και πιο εύκολα. Άλλοι μπορεί να το ξέρουν κιόλας, να την ξέρουν κιόλας τη γλώσσα, να έχουν πάρει πτυχία. Τέλος πάντων, για μένα ήταν δύσκολα τα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας, γιατί δεν είχα και πολύ όρεξη να μάθω τη γερμανική γλώσσα. Έχει να κάνει και με την πόση όρεξη έχει για να μάθει τη γλώσσα. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι, όσο και να διαβάζεις, δεν πρόκειται να το μάθεις. Τέλος πάντων, κάναμε και ένα τρίμηνο εξάμηνο μάθημα, κάναμε μαθήματα για τη γλώσσα. Και μετά μας έστειλαν στη Γερμανία, ήταν κάτι κλινικές και κάτι... Μέναμε πήγαν σε μια κλινική, δηλαδή αποκατάστασης, στο Oberstdorf, για να δουλεύω στην αρχή ως βοηθός, μετά να μου κάνουν εκεί και άλλα μαθήματα γλώσσας, να μάθω και να μείνω. Αλλά στην τελική όλοι όσοι πήγαιναν για τρεις μήνες καθόντουσαν και έφευγαν. Είτε την ήξερες τη γλώσσα, είτε δεν την ήξερες. Δεν κρατούσαν παραπάνω. Τέλος πάντων, μετά από τη Γερμανία, αποφάσισα να πάω στην Αγγλία. Το 2016, το Φεβρουάριο του 2016. Το Φεβρουάριο του 2016 βρίσκω δουλειά, την πρώτη μου δουλειά στην Αγγλία μέσω ενός γραφείου ευρύτερης εργασίας. Πήγα Αγγλία, μια κάτσα δούλεψα, ήμουνα σχεδόν, όχι σχεδόν, 5 χρόνια ήμουν Αγγλία. Και μετά, λόγω της κατάστασης της αρρώστιας, αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω. Και μετά, ξεκίνησα το YouTube. Τώρα, όσον αφορά την Αγγλία, όποιος είναι νοσηλευτής και δουλεύει στην Αγγλία ως νοσηλευτής, πιστεύω, από ό,τι κατάλαβα εγώ, μεγαλύτερο κέρδος έχει να δουλεύει σε 20 ευγυρίες, δηλαδή γεροκομεία. Γιατί πληρώνουν αυτή τη στιγμή, μάλιστα, το κατώτατο είναι 20 λίρες την ώρα.
σε αντίθεση με τα νοσοκομεία στην Αγγλία που είναι πιο κάτω η μισθή των νοσηλευτών. Όσο αφορά τη ζωή εκεί, άμα δουλεύεις ως νοσηλευτής, ας πούμε, εκεί πέρα δεν έχουν 8 ώρα, εκεί πέρα έχουν 12 ώρα. Και ή παίρνεις το full time ή το part time. Το full time σημαίνει ότι είτε δουλεύεις 4-12 ώρα τη βδομάδα, 4 μέρες από 12 ώρες ημέρα, βάρδια, ή δουλεύεις το part time που είναι 3 μέρες, ή πας ακόμα πιο κάτω στο σπαστό που λένε, που είναι 2 μέρες. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, κάποιος νοσηλευτής να πάει να δουλέψει στην Αγγλία, να έχει 4-12 ώρα, δηλαδή είναι full time, 4 μέρες τη εβδομάδα από 12 ώρες στη βάρδια, και εγώ έτσι δούλευα συνήθως. Σπάνια και πέρα 3 μέρες. Και να παίρνει 20 λίρες την ώρα. Βέβαια εκεί από το 12 ώρο πληρώνεις μόνο τις 11. Οπότε αν είσαι 20 λίρες την ώρα επί 11 ώρες, η διβάρδιά σου, δηλαδή σου που είναι 12 και συμπληρώνεις στις 11, βγαίνει, γιατί μία ώρα θεωρείται διάλειμμα, βγαίνει 220 λίρες τη βάρδια. Δηλαδή σε μία μέρα παίρνει 220 λίρες. Και αν είσαι full time, δηλαδή 4 μέρες, επί 2-20, τη βδομάδα θα έχεις 880 λίρες, δηλαδή 1000 ευρώ τη βδομάδα. Βέβαια, αυτά τα λεφτά είσαι πασά στην Αγγλία, αν δουλεύεις έτσι και βγάζεις τόσα τη βδομάδα. Γιατί το νίκη, άντε το νίκη πόσο να είναι, αν πας σε ένα διαμέρισμα με δωμάτια όπως ήμουν εγώ, που μέσα έχει δωμάτια, όταν λέω δηλαδή ήταν 8 δωμάτια, 8 διαφορετικά άτομα και 3 διαφορετικές τουαλέτες. Και τώρα φαντάσου, ένα εγώ πλήρωνα 620 με 630 λίρες το μήνα για νίκη, και είχα wifi, είχα θέρμανση, είχα πλυντήριο, στεγνοτήριο, τα πάντα. Τώρα άμα πήγαινα σε κανένα σπίτι, κανένα στούντιο, φτηνό, άντε να μου βγαίνει 800-900, το πιο φτηνό. Εκεί το μόνο που θα επιβαρυνώ μου θα ήταν το ρεύμα, που το ρεύμα εκεί δεν έχει καμία σχέση με το ρεύμα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν πληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο. Εκεί πέρα έχεις ένα πλαστικό πράγμα, τέλος πάντων, πώς είναι, ας πούμε, που πας και βάζεις μονάδες στο κινητό σου, πας στο mini market, στο σούπερ μάρκετ, λες και να μου βάλεις 20 λίρες ρεύμα. Σου βάζει 20 λίρες, πας στο σπίτι σου, έχεις μια μικρή χελώνα, το βάζεις εκεί, παίρνει τις 20 λίρες. Έχει και βάζει και στην άκρη, άμα δεν έχει ήδη, βάζει στην άκρη και άλλες 5, όπως είναι το ρεζερβουάρ που λέμε στα αυτοκίνητα, που βάζει στην άκρη. Άμα δεν τελειώσουν τα λεφτά, να έχεις, ας πούμε, 5 λίρες, ώσπου να το ξανανεώσεις. Και το νερό. Δεν είχε τύχει να πληρώσω νερό στην Αγγλία. Δεν ξέρω πώς πληρώνεται αυτό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν είναι κανένα τρομερό λογαριασμό. Εκεί στην Αγγλία έχει
σούπερ μάρκετ που είναι πανάκριβα, αλλά είναι πανάκριβα στην Αγγλία, αλλά σε σύγκριση με το δόπο που στην Ελλάδα που βλέπω τα κρυβά τα δικά μας, τα κρυβά τα δικά μας είναι πιο ακριβά από της Αγγλίας, τέλος πάντων. Και υπάρχουν και σούπερ μάρκετ που είναι φτηνά και διαλέγεις σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πας. Και υπάρχουν και ας πούμε προϊόντα που θα βρεις στο φτηνό σούπερ μάρκετ σε φτηνή τιμή και ακριβώς το ίδιο προϊόν θα το βρεις στο ακριβό σούπερ μάρκετ 20-30 λεπτά πιο ακριβό. Διαλέγεις και παίρνεις. Αυτή που λέει την ζωή στην Αγγλία. Καμία σχέση με τη ζωή στην Ελλάδα. Το φάγαμε το cheesecake. Okay, my friends, one more magma video is finished. Thank you so much to watch my video. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want. Your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video and my channel to your friends to be our company bigger. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Ωραία φίλοι μου και φίλες μου, άλλο ένα magma video μόλις έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις. Ερωτήστε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, στις φίλες για να γίνει παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!